ξέρουμε που είπα, όπως την πρώτη φορά που κατεβαίνω στις εκλογές, την πρώτη φορά που μιλάω στον κόσμο. Έχω τελειώσει με αναλόγω τεχνικός στο ΤΕΙ Κρήτης. Έχω κάνει μεταπτυχιακό πάνω στους αυτοματισμούς παραγωγής και υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και αποφάσισα να συμμετέχω με το ΜέΡΑ25. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί ήθελα να συμμετέχω ενεργά με την πολιτική, να φύγω από τον καναπέ που είπε ο κ. Γιάννης. Και πιστεύω πως το ΜέΡΑ25 είναι το μοναδικό κόμμα που έχει πρόγραμμα ρεαλιστικό και που θα εφαρμοστεί από την επόμενη μέρα των εκλογών. Γι' αυτό πήρα την απόφαση να ενταχθώ στο ΜέΡΑ25. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής και υποψήφιος στη Μεσσηνία είναι ο Βασίλης. Ονομάζομαι Βασίλης Κυβέλλος, είμαι 46, μπορεί και να σημαίνει αυτό. Και όπως ακριβής βιολογίας, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Έχω ασχοληθεί αρκετές φορές με τα κοινά του τόπου που προέρχομαι, του Δήμου Δυτικής Μάνης. Έχω κάνει και αντιδήμαρχος στο Δήμο Δυτικής Μάνης. Αυτό δεν ξέρω αν είναι υπέρ μου. Και είμαι εδώ γιατί ακολουθώντας το κίνημα εδώ και δύο χρόνια και έχοντας συμμετάσχει σε αρκετές ψηφοφορίες online ως μέλος, μία από αυτές τις τελευταίες ήταν και αν θα έπρεπε να κατεβάσουμε ακόμα στην Ελλάδα. Και αντίθετα από την εισήγηση του κ. Βαλουφάκη, ψηφίσαμε να κατέβουμε. Και γι' αυτό είμαι εδώ, γιατί η ψήφος που να κατέβουμε δεν ήταν αρκετή και είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το μικρόφωνο στην Ελένη, θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό, γιατί λίγος κόσμος ξέρει πόσο σοβαρά παίρνουμε στο ΜέΡΑ25 την δημοκρατική συμμετοχική διαδικασία. Αποφασίζουμε τα πάντα από κοινού μέσα από ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Ακόμα και το αν θα έπρεπε να καταβάλουμε κόμμα στην Ελλάδα ως κίνημα, που είμαστε αρχικά. Η θέση μας για την παιδεία. Αυτό που θα τα διαβάσετε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα για την παιδεία είναι αποτέλεσμα διαφωνιών μεταξύ μας που επιλύθηκαν μέσα από ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η θέση μας για το μακεδονικό, η θέση μας για τα ναρκωτικά, η θέση μας για τη θητεία, η θέση μας για πάρα πολλά ζητήματα έχουν προκύψει μέσα από εκτενέστατο διάλογο ψηφοφορίες. Το ίδιο θα κάνουμε όταν θα βρεθούμε στη Βουλή. Ελένη. Η Ελένη είναι συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν γνωριζόμαστε πολύ καλά, είχαμε προγραμματιστεί μία-δύο φορές, αλλά τελικά είδατε η συμπόρευση πώς το οδηγεί στη σύγκληση. Εγώ είχα διαβάσει τα Αγγέλη και Ουρυπή το 2000. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Λεύκο Μηταχάκη. Έχω γεννηθεί το Μάιο του 18, άρα και 51 ετών. Είμαι καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχω σπουδάσει μαθηματικά στην Αθήνα και έκανα τον δεκτορικό μου στη Φιλοσοφία στο Εδιμβούργο. Από το 2000 που επέστρεψα στην Ελλάδα, υπηρετώ το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών αρχικά, μετά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεγάλωσα στην Καλαμάτα, είμαι από καλαματιανή οικογένεια και οι δυο μου γονείς. Τα αδέρφια μου μένουν εδώ, αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τόπο, όλες οι μήνες οι τελικές είναι εδώ. Γιατί αποφάσισα να κάνω αυτό το διάβημα και να συμπορευτώ με ένα πολιτικό κόμμα. Θέλω να πω ότι ποτέ πριν δεν είχα ενταχθεί σε κάποιο κόμμα ή σε κάποια παράταξη. Ασκούσα την ιδιότητα του πολίτη στο μικρό
πλαίσιο, μικρό κύκλο. Αλλά επειδή έρχομαι σε επαφή με νέους ανθρώπους στο Πανεπιστήμιο και επειδή είμαι μητέρα και επειδή βλέπω την απόγνωση των νέων μας, δεν υπάρχει μέλλον για τα νέα παιδιά εδώ. Τους έχουμε κλέψει το μέλλον, τους έχουμε κλέψει και οικονομικούς πόρους με τα δάνεια που έχουμε μετακυλήσει για το 34-60. Είμαστε έτοιμοι να τους κλέψουμε φυσικούς πόρους με επενδύσεις που έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και δεν θέλω τα παιδιά μας να μην μπορούν να κάνουν πάνω στη θάλασσα της Καλαμάτας, στην παραλία της Καλαμάτας μετά από 20 χρόνια. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, αποφάσισα να συμπορευτώ με το μέλλον της 5. Πριν κάνω αυτό το διάλειμμα, έλεγξα τα πάντα, το ότι είχα διαβάσει τη θεωρία παιχνιών, που συμφωνώ με την κριτική που κάνει στη θεωρία παιχνιών, είναι το ότι η παρεμηνία, το ότι ξέρω ότι έχει κυκλοφορήσει γύρω από το όνομα Βορφάκης, πρέπει να μόνοι σας να τα ψάξετε να τα βρείτε αυτά, μην ακούτε τι μας λένε. Έλεγξα τα πάντα, διαβάζω αγγλικά, διαβάζω γαλλικά, διαβάζω γερμανικά, όχι τον τύπο, όχι την τηλεόραση, και διαπίστωσα ψέματα και ψευδείς υποσχέσεις. Μετά από εξονυχιστικό έλεγχο, κατέληξα στο ότι είναι η μόνη βιώσιμη λύση που μπορούμε να προτείνουμε αυτή τη στιγμή και αποφάσισα να την υποστηρίξω. Ευχαριστώ. Ακόμα υπάρχουν δύο υποψήφοι που δεν μπόρεσαν να είναι σήμερα μαζί μας, αλλά δίνουν τον αγώνα. Είναι η Μαρία Στερδέλη και ο Μπάμπης Κακαλάς, που είναι από εδώ. Γέννημα θρέμα και ο ένας και οι άλλοι. Θα τους γνωρίζετε στους δρόμους της Καλαμάτας, στα χωριά της Μεσσηνίας. Έχουμε ακόμα 15 μέρες που έχουμε, 10-12 μέρες, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εμείς...